αυτή την ώρα οι σκέψεις μας, το μυαλό μας είναι στους ανθρώπους μας που παλεύουν με τα κόλερα για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Που στέλνουμε την αγάπη μας να σφίξουν τα δόντια τους και να παλέψουν, να ξανακερδίσουν τη ζωή που τους αξίζει, που μας αξίζει. Είμαστε μαζί σας και παίρνουμε δύναμη από εσάς και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας. Ο κάμπος πνίγηκε γιατί ήταν η επιλογή τους να τον πνίξουν. Τα ποτάμια δεν μπόρεσαν να σηκώσουν τον όγκο του νερού γιατί τα έργα δεν έγιναν. Γιατί το κράτος είναι εχθρικό προς το λαό. Στα κέρδη των ολίγων υπηρίσκησαν και πάλι από τις ζωές, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Ακόμα και το πώς θα τροφοδοτηθεί όλη η χώρα από το σιτάρι, το βαμπάκι, το καλαμπόκι, το τριφύλι, τα σταφύλια, το κρασί, τα μήλα, τα γλάδια, το γάλα, το τυρί και ό,τι άλλο βγάζει ο νους του ανθρώπου που παράγει αυτός ο ευλογημένος τόπος. Μόνο διεκδικώντας μπορούμε να τα ανακτήσουμε όλα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν μπορεί να περιμένει κανένας τίποτα από αυτούς που μας κυβερνούν ή μας κυβέρνησαν. Δεν μπορούν να παραχωρήσουν τίποτα, ούτε για μας, ούτε για το περιβάλλον, ούτε που είναι η ζωή μας. Για το περιβάλλον που είναι η ζωή μας. Θα τα φτιάξουμε όλα καλύτερα. Μπορούμε, το αποδείξαμε, το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Μπορούμε καλύτερα, με λογισμό και γνώση.